Και αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει πάθος στον άλλο κόσμο, σε κανέναν Άγιο, πόσο μάλλον στην Παναγία μου. Όμως το να αγαπά και να προσεύχεται και να πεσδεύει εξίσου η Παναγία μας και σε αυτούς που την πολεμούν και την βλασφημούν και αιρετικές θέσεις λέγουνε και γράφουνε και δεν μετανοούν και δεν το ανακαλούν, και αυτούς ακόμη τους αγαπάει η Παναγία μας εξίσου, όσο τους αγγέλους, τόσο και τους αγίους και αυτούς ακόμη τους αμαρτωλούς. Επίσης αγαπάει η Παναγία μας εξίσου και τους κολασμένους. Αυτό πλέον ξεπερνά και την πιο ακραία και τολμηρή λογική των ανθρώπων, μολονότι δεν πρόκειται τελικά αυτό να επιτευχθεί, δηλαδή δεν θα φιληθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν πάβει όπως ο Χριστός να αγαπά και μόνο να αγαπά, ανεξάρτητα δε αν ανταγαπάτε, εάν ο άνθρωπος αποδίδει την αγάπη, την καταλαβαίνει ή δεν την αποδίδει και δεν την γνωρίζει. Ο Θεός μόνο να αγαπά, και έτσι η Παναγία μας ως μητέρα θείας αγάπης και αυτή μόνο αγαπά. Και αγαπά σε βαθμό ανεκλάλητο. Αυτό ίσως να γίνει κάποτε σε όλους μας αντιληπτό, να γίνει εμπειρία όταν κανείς θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών και θα βιώσει αυτό το κύμα της μητρικής αγάπης της Παναγίας μας στον ίδιο σαν τιμή και σαν παράσημο θα λέγαμε. Αγαπά και τους κολασμένους τόσο πολύ και πρεσβεύει σε κάθε Θεία Λειτουργία και μάλιστα σε ορθοδόξους κολασμένους, κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, λαϊκούς, κυρίως ορθοδόξους, και σε κάθε Θεία Λειτουργία πρεσβεύει. Το είχα πει επίσης μια ακόμη φορά που το έκαγωσα από τους σεβαστούς εδώ γέροντας του όρους, ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία η Παναγία μας, σε κάθε ορθόδοξη Θεία Λειτουργία η Παναγία μας ίσταται στο δεσποτικό θρόνο, διότι μέσα στο Άγιο Βήμα λειτουργεί ο Χριστός μας. Όλες τις ακολουθίες, εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι λειτουργοί, τις κάνουν με τη βοήθεια της ιεροσύνης, που είναι μία ανέκφραστη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος καλύτερα, και λοιπόν με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και της Ορθόδοξης ιεροσύνης, οι λειτουργοί μας κάνουν τις ακολουθίες, τα μυστήρια. Με μοναδική εξαίρεση τη Θεία Λειτουργία, με μοναδική εξαίρεση. Στη Θεία Λειτουργία αντιστρέφονται οι όροι. Εκεί, στη Θεία Λειτουργία, λειτουργεί ο Χριστός και δανείζεται το σώμα και την ψυχή του εκάστοτε λειτουργού. Στις άλλες ακολουθίες λειτουργεί, μάλλον διακονεί ο λειτουργός, τη βοηθεία του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τόσο πολύ διαφέρει η Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό που λέγουν μυστικές ευχές των Αγίων Πατέρων, του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο θυσιάζων και ο θυσιαζόμενος, ο αρχιερεύς και το θύμα, και ο θήτης και το θύμα. Τα πάντα ο Χριστός. Ο λειτουργός, βλέπετε, χάθηκε, εμφανίστηκε. Πού υπάρχει, απλώς δανείζει θεληματικά με την προαίρεσή του, με την πίστη του και φυσικά με το αζημίο του. Δανείζει το σώμα και την ψυχή για να διακονήσει αυτό το μεγάλο μυστήριο και φυσικά με την καλή ελπίδα να πάρει και αυτός κάποιο ψύχολο, κάποια βοήθεια, να σωθεί δηλαδή. Και έτσι λοιπόν, εφόσον λειτουργεί ο Χριστός μας στην Θεία Ανέμακτη Μυσταγωγία, η Παναγία μας κάθεται στο δικό της δεσποτικό θρόνο, τόσο τον νοητό όσο και τον υλικό. Και τον υλικό. Δορυφορουμένη πάντοτε υπό των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι συνεχώς την υμνούν με έναν τρόπο αγγελικό, σε αγγελικό ήχο θα λέγαμε. Υπήρξαν γέροντες οι οποίοι ήκουσαν τα αγγελικά λαλιάς να υμνούν την Παναγία μας και μάλιστα, όπως είχε πει ένας γέροντας, από όλους τους ύμνους της αρέσουν όλοι οι ύμνοι που οι άνθρωποι με τόση ευλάβεια, έτσι, μόνο ότι αμαρτωλοί και ταλέποροι την προσάγουν σαν τιμή. Από όλους τους ύμνους που αρέσει της Παναγίας μας, ο πιο γλυκής και ο πιο ωραίος είναι το «Άξιον εστίν». Αυτό κατ' υπερβολήν της αρέσει περισσότερο και μάλιστα το έχει πει στους πατέρες, οπότε αυτό απλώθηκε μετά σαν άνθρωποι
με την παράκληση να το μάθουν όλοι να το λέγουν, έστω και από στήθους και χήμα, δεν μπορούν να το ψάλλουν, και φυσικά ακόμη και τα μικρά μικρά παιδάκια να αρχίσουν να ψηλίζουν το άξιον εστίν. Από το 981 που εψάλθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο ολόκληρο εδώ στο Άγιον Όρος, δίπλα εδώ στο κελάκι του άξιον εστίν που λέγεται του Άδυν, στην κοιλάδα του Άδυν, από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, από εκεί και μετά μεταδόθηκε μέχρι σήμερα και φυσικά μέχρι το τέλος του κόσμου, διότι το ίδιο ψάχνεται και στους ουρανούς, όπως γνωρίζουν οι άγγελοι στο δικό τους τρόπο και ρύθμο, και φυσικά αυτό έτσι είναι μια τιμή που προσαγάγουν και αυτοί ως δούλοι προς τη βασίλισσά τους. Και έτσι λοιπόν οι ιεροί μνοειδοί λέγουν πως η υπόθεση της κοιμήσεως είναι υπόθεση ανεκφράστου χαράς. Δεν γνωρίζουμε πως να συγκρατηθούμε, θα λέγαμε έτσι, αν είναι δυνατόν να τολμά κανείς έτσι να σκέφτεται στην κοίμηση της Παναγίας μας. Και όμως αυτό το πράγμα είναι βιωτή και εμπειρία των Ορθοδόξων, διότι δεν υπάρχει υπόθεση λύπης στην κοίμηση της Παναγίας μας. Είναι τόση μεγάλη η τιμή. Μεταβεύηκε εκ της ζωής εις την αθάνατον ζωή, στην αιώνια ζωή, η οποία φυσικά έχει και φρούτα στην αθάνατον ζωή. Δεν υπάρχει θέμα για την Παναγία μας να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος νεκρός. Γι' αυτό οι πατέρες μας μας λέγουν πως ο θάνατος της κράτησε 0 χρόνο. Όσο χρόνο κρατούν τα βλέφαρά μας να ανοίξουν και να κλείσουν. Τακ, τακ, τόσο γρήγορα. Από την επίγειο ζωή έκλεισε τα μάτια της και αμέσως ανοίχθηκαν τα μάτια τα πνευματικά και αμέσως απολαμβάνει αιωνιότητα. Δεν μεσολάβησε χρόνος καθόλου. Οι πατέρες, οι αγιορείτε πατέρες, που φυσικά εφόσον είναι δικό της το περιβόλιο και ο κλήρος, και είναι πολύ φυσικό για όλους τους έχουν τους λόγους να τη δημούν ιδιαιτέρως, από όλες τις γιορτές της, όπως ξέρουμε όλοι μας, και είναι αισθητό αυτό το πράγμα, η γιορτή της κοιμήσεως είναι η μεγαλύτερη. Είναι η καρδιακή γιορτή των αγιορτών πατέρων. Και μας έχουν διδάξει, και εμείς προσπαθούμε έτσι να το πιστεύουμε, να το εφαρμόζουμε και να το λέγουμε βέβαια προς όλους, ότι σε κάθε γιορτή της, ειδικά σε αυτή την γιορτή της η Παναγία, μοιράζει δώρα. Ανάλογα με την ευλάβεια που έχουμε, με την τιμή που τις προσαγάγουμε, με τα καθήκοντα που κάνουμε, οτιδήποτε, σε κομποσκινάκια, σε μετάνοιες, σε νηστείες, σε παρακλήσεις, σε δεήσεις, φανερά και μη φανερά, οτιδήποτε τις προσαγάγουμε, η Παναγία τα δέχεται όλα αυτά και αναλόγως ανταποδίδει. Λοιπόν, οι πατέρες κάνανε πολλές φορές σύσκεψη και είπαν ότι πρέπει να αποφασίσουμε κάτι σοβαρό, που να ταιριάζει στην Παναγία μας και προς την εορτή της αυτή να αρμόζει, ώστε αυτό το πράγμα να το ζητούμε συνεχώς και να το πάρουν και μετέπειτα γενιές, σαν δώρο που λέμε, δηλαδή τι δώρο να τη ζητήσουμε. Και κάναν προσευχή και αγρυπνία για να πάρουν κάποια πληροφορία ιδιαίτερα, τι θα ήταν καλύτερο και αρμοδιότερο για εμάς τους μοναχούς και τους παλιούς πατέρες. Και είπαν οι γέροντες ότι εφόσον γιορτάζουμε την κοίμηση, να τη ζητήσουμε να κοιμήσει τα πάθη μας. Κοίμησης των παθών, των σωματικών και των ψυχικών παθών, είναι ίσον νέκρωσης των παθών. Γιατί όταν στην πεζή λέξη λέμε κοίμησης, εννοούμε κουκούλωμα, σκέπασμα. Είναι όπως το λεγόμενο σαχαρόπικτο. Έχω απ' έξω ένα πικρό, το βάζω με μια ωραία σοκολάτα, το κουκούλωσα. Είναι κοίμηση, το σκέπασα. Πάει σαν υποκρισία. Φαίνεται σαν εμπεγμός. Δεν είναι θεραπεία. Επομένως, κοίμηση στην μυστική ορολογία, στην μυστική γλώσσα των πατέρων, είναι νέκρωσης. Και νέκρωσης, ακόμη πιο απλά και ακόμη πιο πολύ εμπειρικά, σημαίνει μεταστοιχείωσης, δηλαδή εμβολιασμός επί το χρυσότερο. Δηλαδή έχω ένα πάθος λόγω χάρη της κλοπής. Παράδειγμα. Αυτό για να γίνει ελεημοσύνη είναι ακριβώς το αντίθετο της κλοπής. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να περάσω από το α έως το ω
της κλίμακας της αρετής και φυσικά ο καθένας να δοκιμαστεί και εγώ και ο καθένας για να δούμε πότε θα φτάσει στο να δίδει ελεημοσύνη και να χαίρεται οποιαδήποτε μορφή και να χαίρεται εφόσον έχει κατανικήσει το πάθος της κλοπής και το έχει μισήσει. Πρέπει πρώτα κανείς να το σταματήσει στην πράξη, να μην κλέβει στην πράξη οτιδήποτε να είναι, μικρό και μεγάλο. Δεύτερον, να περάσει χρόνος ικανός ή έτη ικανά που να μην διαπράτεται η αμαρτία στην πράξη. Να το έχουμε δηλαδή ξεσυνηθίσει. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και η καλή συνήθεια. Πέρασε τόσος καιρός, δόξα στον Θεό, η Παναγία μας βοήθησε, δεν έχει γίνει αυτό, δεν έχει γίνει εκείνο. Θεού το δώρον, δεν είναι δική μας, η προαίρεση δεν είναι δική μας. Εμείς τι να καταβάλουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θα επιθυμούσαμε, όσο και να θέλουμε. Πρέπει εξ ουρανού να μας βοηθήσει η Παναγία μας, κυρίως η Παναγία μας. Λοιπόν, ξεσυνηθίζει κανείς από το να κάνει το ένα, αρχίζει πλέον και ανθίζει γλυκά-γλυκά, με νοσταλγία και ελπίδα, η αρετή. Ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε προς το καλό. Δηλαδή, ο λογισμός αρχίζει και τσιμπάει την ψυχή. Τι ωραία θα ήταν να κάνουμε ελεημοσύνη. Τι ωραία θα ήταν να δίδουμε χαρά. Από το να αφαιρούμε τη χαρά από τον άλλον και να του παίρνουμε τα πράγματα και να του δίδουμε μια λύπη. Και έτσι λοιπόν, μετά την μεσολάβηση αυτού του χρονικού διαστήματος, η προσευχή αυξάνει στο να ριζωθεί μέσα στην καρδία και στο νου μόνιμη η αρετή, να αρχίσω να κάνω την ελεημοσύνη. Είναι αυτό που λέγει ο προφητάρχης Δαβίδ. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθόν. Δεν αρκεί μόνο να σταματήσω, πρέπει να εφαρμόσω και το αντίθετο. Εάν δεν το εφαρμόσω το αντίθετο, κάποτε θα επανέλθω στο πρώτο. Είναι μία εμπειρία πλουσιωτάτη και λυπηρά. Υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που παρακαλέσαν την Παναγία μας και τους έκανε μεγάλο θαύμα. Δεν θέλω να αναλύσω τώρα, δεν είναι ο περασμένοι. Μεγάλο θαύμα. Και όμως μετά αφού πέρασε το θαύμα, άρχισαν να λησμονούν και να φαίνονται αγνώμονες και αχάριστοι προς την Παναγία μας. Οπότε η Παναγία μας ως μητέρα διατήρησε την κατάσταση αυτή σαν να είναι ευγνώμων και ευχάριστο προς την Παναγία μας. Όταν όμως συμπληρώθηκε και ο χρόνος της οικονομίας της Παναγίας μας και ο άνθρωπος δεν το γνώριζε και νόμισε πως έτσι θα πηγαίνει η υπόλοιπη ζωή του, ευθυνδίως επανήλθε και μάλιστα δρυμητέρα, ίσως και στο διπλάσιο. Οπότε ματέως περίμενε πάλι νέα βοήθεια από την Παναγία μας, ίσως δεν δόθηκε, οπότε τελείωσε το ζήν. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας είχαν ζητήσει την κοίμηση των παθών των, τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών παθών. Δηλαδή την νέκρωση και τον εμβολιασμό να φύγει από την καρδιά το πάθος και να μπει στην καρδιά η αρετή. Δεν μπορεί η καρδία μας, η πνευματική μας καρδιά, η ψυχή μας να είναι αδιανή. Πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτη και είναι πάντοτε γεμάτη. Ποτέ δεν είναι άδεια. Είμαι πάθος, είμαι αρετή. Τα ποσοστά και οι αναλογίες σχεδόν είναι πάντοτε απόλυτες. Δεν μπορεί να έχω 30% αγάπη Θεού και 70% αγάπη διαβόλου. Αυτό είναι στην πράξη και στην εμπειρία είναι ουτοπία. Δεν ταιριάζει, δεν αρμόζει. Ίσως βέβαια μερικοί το λέγουνε από μαθηματικές έννοιες, από λογικές εκφράσεις, αλλά στην εμπειρία και στην βιωτή είναι αυτό λάθος. Η αγάπη είναι απόλυτη, 100%. Ή αγαπούμε τον Θεό ή αγαπούμε απόλυτα τον εχθρό, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Λέγουν πολλοί, μα δεν αγαπώ τον εχθρό. Είναι μια λογική διατύπωση. Η καρδία δεν συμφωνεί με τα λεγόμενα. Αυτό πρέπει να το βιώσει κανείς στις λεπτομέρειες των μυστικών λόγων, των μυστικών σκέψεων, των μυστικών πράξεων που κάνει κανείς ότι είναι τελείως μόνος του. Τελείως μόνος του. Με κάθε λεπτομέρεια. Για μια δεκαετία. Με κάθε λεπτομέρεια και για μια δεκαετία. Έτσι λοιπόν συνδρομολογεί και βγάζει ένα μέσο νομοβαθμολογίες μόνος του και λέει εκεί βρίσκομαι. Πρέπει κανείς να το αποτολμήσει να το κάνει αυτό, να μην δηλιάσει. Αλλιώς δεν με απασχολεί αυτό, δεν με απασχολεί εκείνο. Σιγά σιγά κανείς αυλύνεται σαν αισθητήριο. Χάνεται αυτή η αίσθηση. Δεν γνωρίζουμε πολλές φορές δηλαδή, ίσως εμείς οι μοναχοί,
σε τι βαθμό βρισκόμαστε αγάπης Θεού ή και πάθος. Κατά πόσο δηλαδή το πάθος θεραπεύεται και πού βρίσκεται η θεραπεία αυτή. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας ζητούσανε και θα ζητούνε πάντοτε την θεραπεία τους, δηλαδή την κοίμηση των παθών. Και εκ των νεωτέρων πατέρων προσετέθηκε και το εξής, ακόμη πιο μεγάλο χάρισμα, το χάρισμα της νοεράς προσευχής και μάλιστα στον πιο μεγάλο βαθμό που είναι η καρδιακή προσευχή. Όταν το 1921 στον Άθωνα, στην κορυφή του Αγίου Όρους, ήταν τότε δόκιμος μοναχός ακόμη, ο Φραγκίσκος Σκότης, ένας από την Πάρο και μάλιστα από τις λεύκες της νήσου Πάρου των Κυκλάδων, ο μετέπειτα Ιωσήφ μοναχός εισηγαστής και σπηλιώτης, ως δόκιμος λοιπόν μοναχός, μετέβει στην γιορτή της μεταμορφώσης του Χριστού μας στην 6η Αυγούστου του 21, εκεί συναντήθηκε με έναν άλλο μοναχό που είχε έρθει από τη Μονή Σταυρονικήτα, που λεγόταν Αρσένιος μοναχός. Και ήταν και μεγαλόσχημος. Είχαν κοιμηθεί οι πατέρες του και ζητούσε να βρει γέροντα. Ήταν κατά 10 χρόνια μεγαλύτερο στην ηλικία τη σωματική από τον Φραγκίσκο τον Κότη, τον δόκιμο μοναχό. Και όταν συζητήσαν μερικά πράγματα έτσι πνευματικά, κατάλαβε αυτός ο μοναχός ο Αρσένιος ότι αυτός ο νέος δόκιμος εσκέπτεται το πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή το παιδαριογέδωρο. Δεν ταιριάζει για την ηλικία το αυτό το σκεπτικό και αυτή η εμπειρία και η βιωτή που κατήχε. Γι' αυτό έμεινε κοντά του και αργότερα τον έκανε και γέροντα όταν έγινε και μοναχός ο Φραγκίσκος και μετονομάστηκε Ιωσήφ προς τιμή του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Και μετά από λίγο η Παναγία μας του έκανε ένα δώρο όπως αργότερα ο ίδιος το έγραψε και το διηγήθηκε στους υποτακτικούς του ο γέροντος πλέον Ιωσήφ ο εισηγαστής, ότι η Παναγία από την κορυφή του Άθωνα το έστελε ως λεπτή άβρα ευώδη και δρυμία, δυνατή δηλαδή, που στήθε μέσα από το σώμα του στην καρδιά του, τον εφώδισε τον νου και την καρδιά του και του χάριζε την ασταμάτητη καρδιακή προσευχή. Αυτές είναι εντελώς μοναδικές εξαιρέσεις του κανόνος, δηλαδή είναι σπανιότατες εξαιρέσεις. Όπως ξέρουμε στα φιλολογία, οι εξαιρέσεις τιμούν τους κανόνες. Αυτές είναι τιμητικές εξαιρέσεις, δηλαδή είναι πολύ σπάνια αυτά τα μεγάλα δώρα. Στους υπολείπους, μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς, η Παναγία θα βοηθήσει στο χάρισμα της προσευχής, αλλά πόντο-πόντο, σιγά-σιγά, για να φαίνεται και η προαίρεση και να φαίνεται και ο αγώνας, να πέφτει κανείς και αγωνατίζει, να σπάζει τα μόδια και ξαναπάει να ορθώνεται, να ανακαλεί δυνάμεις και πάλι και πάλι. Χρόνια πολλά να ζυμώνεται και να ριζώνουν οι καλές συνήθειες μέσα στην καρδιά του και να ζυμώνεται που λέμε με τη χαρά και με τη λύπη. Να πάσχει, να υποφέρει, να γονατίζει και πάλι να ανασυγκροτεί δυνάμεις για να κερδίζει τις νίκες πνευματικές. Και πάνω από όλα αυτά η Παναγία μας ως υπέρμαχος στρατηγός παρακολουθεί τον αγωνιζόμενο για να του δώσει αυτό που θα ήθελε. Εκ των νεωτέρων λοιπόν μοναχών από τον παππού Ιωσήφ, όπως γνωρίζουμε μία από τα βιβλία του και μετέπειτα, μπήκε ο λογισμός στους περισσότερους πατέρες του όρους να ζητούν και χάρισμα νεράς προσευχής. Αλλά η ίδια η Παναγία μας επιμένει και λέγει ότι το χάρισμα αυτό να το δώσει αρκεί κανείς να καταβάλει τους ανάλογους νομίμους αγώνας. Διότι αν δοθεί το χάρισμα πάλι μπορεί να αφαιρεθεί γιατί ο άνθρωπος δεν είχε καταβάλει τους αγώνας. Δηλαδή πώς θα φαινότανε εάν κάποιος ηγέτης ενός κράτους, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος δημοκρατίας δώσει σε κάποιον σύνταξη, μια μεγάλη σύνταξη, χωρίς να έχει καταβάλει τα ανάλογα ένσημα. Είναι λιγάκι έτσι, δεν ταιριάζει, το λιγότερο είναι άδικο, έτσι δεν είναι. Αλλά λογικά δεν φαίνεται. Δηλαδή θα επαναθετήσουν άλλοι που κουράστηκαν και δώσαν τόσα ένσημα και εργάστηκαν τόσα χρόνια. Όλοι λοιπόν πρέπει να καταβάλουν τους σκόπους και να πάρουν το πνευματικό του εφάπαξ. Κάτι να πάρουν σαν δώρο από την Παναγία μας. Οι περισσότεροι όμως ζητούν αυτή την ημέρα άφεση αμαρτιών και σταθεροποίηση των λογισμών, σύνεση και διάκριση στους λογισμούς και αυτό αρκεί στους περισσότερους στο να ελέγχουν τους λογισμούς των, να καταλαβαίνουν από πού προέρχονται και σιγά σιγά να μαθαίνουν και τον τρόπο θεραπείας των λογισμών αυτών.
Οπότε ελέγχουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Ξέρετε, πολλές φορές τα μηνύματα και ειδήσεις που εισέρχονται μέσα στο νου μας, έτσι που λέμε αμάσιτα, αχώνευτα, δηλαδή εισέρχονται κατευθείαν χωρίς να επεξεργαστούν και μάλιστα με υγιή διάκριση και προσευχή, αλλοιώνουν τον λογισμό και παρασύρουν τη σκέψη μας και τον παρασύρουν βιαίως. Οικούστη αυτό, πω, αμέσως κανείς το πίστεψε αμέσως. Μα δεν είναι αποκάλυψες αυτό το πράγμα. Μα είναι αληθινό, λέγει. Να είναι ευλογημένο. Ας είναι αληθινό. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως λέγονται και γράφονται. Διότι αυτές οι ειδήσεις δεν είναι εξ ουρανού θείες αποκαλύψεις. Έτσι δεν είναι. Πώς το ξέρουμε. Ένας άλλος για το ίδιο θέμα θα μιλήσει και θα γράψει διαφορετικά. Παραδίπλα, για το ίδιο θέμα άλλος θα μιλήσει και θα γράψει διαφορετικά και υπάρχουν παρεκκλήσεις. Παρεκκλίνει το ένα από το άλλο για το ίδιο θέμα που συζητούμε. Και είναι σοβαρότατο. Δεν πρέπει κανείς να αποκλίνει. Πρέπει όλοι να λέγουν το ίδιο. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Και έτσι λοιπόν μόνο τα καθαρός πνευματικά ζητήματα είναι σταθερά και αναλύωτα και μάλιστα τα λεγόμενα σωτηριολογικά θέματα, όσα συντελούν και μας βοηθούν στο να σωθούμε. Αυτά τα θέματα είναι τα ίδια για όλους μας και αναλύωτα. Έτσι λοιπόν οι πατέρες αυτή την γιορτή της Παναγίας μας, ο καθένας βέβαια έχει τόσα αιτήματα και συνεχώς θα αυξάνουν, αλλά κάτι πρέπει να ζητήσουμε αρμόδιο σε μία βασίλισσα. Να μην το κάνουμε σαν εκείνη την παραβολή που ήταν κάποιος απλούστατος άνθρωπος κατά το νου και στην προαίρεση και πήγε από έναν πολύ έτσι ελεήμονα βασιλέα να του ζητήσει ένα μικρό δώρο. Πολύ αυτελέστατο. Του λέγει βασιλέα, τι θέλεις? Λέει, είσαι εκεί κοπριά. Του λέγει ο βασιλέας λίγο έτσι σαν να λυπήθηκε. Παιδάκι μου, του λέγει, από μένα ήρθε αυτό το πραγματάκι. Έπρεπε να ζητήσει κάτι ανάλογο βασιλικό. Ο βασιλεύς κάτι βασιλικό θα δώσει. Αυτό θα πάει στον υπουργό γεωργίας, ας πούμε. Θα σε απευθύνει στον υπάλληλό του. Στον υπάλληλό του, κάποιο δύο πόρε θα σου δώσει αυτό το πράγμα. Κάποιο υπάλληλο θα σου δώσει. Στον βασιλέα θα ζητήσει αυτό που ταιριάζει για ένα βασιλέα. Αυτό το τόσο απλούστατο παράδειγμα μας έκανε να σκεφτούμε έτσι πιο βαθύτερα ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα ζητήσουμε από την Παναγία μας. Έχουμε τόσα και τόσα αιτήματα. Πρέπει να ζητήσουμε ένα αίτημα που να τις κάνει να χαρεί πάρα πολύ και να το δώσει απλόχερα. Βέβαια ίσως να το δώσει εν καιρό, αλλά να είμαστε πεπισμένοι πώς θα το δώσει. Αυτό που οι νεότεροι πατέρες πληροφορήθηκαν και μας το επαναλαμβάνουν είναι ότι όταν ακούσει η Παναγία μας πως ζητούμε άφεση αμαρτιών και θεραπεία των παθών, πανηγυρίζει και σκυρτά. Διότι είναι εξ ολοκλήρω πνευματικό θέμα. Είναι σαν να μην ζητούμε κανένα υλικό, σαν να μην έχουμε καμία ανάγκη, σαν να είμαστε ανενδεείς των πάντων, σαν να είμαστε ασώβατοι. Και φυσικά στο τέλος την Βασιλεία των Ουρανών. Να είμαστε μαζί με τον Χριστό μας, με την ιδία την Παναγία μας, τους Αγγέλους, τους Αγίους. Αυτό το τρίτο αίτημα, την Βασιλεία των Ουρανών, την κάνει, θα λέγαμε, να συγκινηθεί ιδιαίτερα. Και φυσικά να επισπεύσει στη βοήθεια. Έτσι και απόψε, αλλά και πάντοτε, κάτι ο καθένας μέσα στο βάθος ψυχής του, που έχουμε τόσα αναρρύθμιτα αιτήματα και προβλήματα και δυσκολίες, κάτι θα ζητήσουμε έτσι αρμόζων που να ταιριάζει σε μία βασίλισσα των ουρανών, αλλά και σε μία μητέρα του κόσμου και κυρίως ημών των Ορθοδόξων. Ήταν ένας γέροντας, που εκοιμήθη βέβαια και αυτός ο παππούλης, και του είχε πει η Παναγία μας ότι επειδή εμείς νοικιάζουμε το περιβόλι της, ενοικούμε. Πολύ προσωρινά, για πολύ λίγο διάστημα, όλοι μας βέβαια, όλο τον κόσμο, είμαστε αυτοεξόδησοι σε ένα πλανήτη που λέγεται Γη. Να πούμε πιο έξω, να πάμε πού. Εδώ καλά είναι, αφού ήρθε και ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι, αγιάστηκαν αυτά τα μέρη. Λοιπόν, καλά είναι και αυτός ο τόπος εξορίας. Δεν θα πάμε κάπου αλλού πιο μακριά. Είναι υπερηφάνεια αυτό. Και του είπε η Παναγία μας ότι επειδή ενοικιάζει και αυτός στο περιβόλαιο της, θα πρέπει να καταβάλει τον νίκη. Εάν δεν καταβάλει τον νίκη, υπάρχει κίνδυνος
να εξοριστεί από το περιβόλι της. Αυτό είναι λίγο παραβολικό. Έχει λίγο κωδικό. Έχει κάποιο μυστικό. Δηλαδή, νοικιάζουμε το περιβόλι της και το νίκη που πρέπει να καταβάλουμε είναι να διάγουμε μοναχικά και ορθόδοξα. Όχι να λεγόμαστε και να είμαστε. Όσο γίνεται, το κατά δύναμη. Διαφορετικά θα εγκομιάζουν οι άνθρωποι τους ανθρώπους, αλλά μόνο οι άνθρωποι θα εγκομιάζουν. Λίγο παραπάνω, λίγο προς τον ουρανό. Ακούστε και τίποτα. Όχι, λέει. Μα κάτω η γη, κοιτάξτε, φωνάζει και κραυγάζει. Ας φωνάζει και ας κραυγάζει. Και στα υπέρ και στα κατά. Το θέμα είναι ο ουρανός να επικυρώσει κάτι. Γιατί οι ουράνοι βλέπουν ακριβώς το βάθος και την πραγματικότητα. Και αυτό εμάς μας αφορά άμεσα. Πρέπει δια προσευχής να πληροφορούμεθα σιγά σιγά, έστω και ελάχιστα σταγόνες. Τι γνώμη έχει ο Χριστός και η Παναγία μας για εμάς τους αμαρτωλούς. Τι γνώμη έχει. Και θα το ζητήσουμε εμπόνως δια προσευχής και μάλιστα με τα δακρύα. Αυτά λέγονται καρδιοστάλακτα δάκρυα. Δηλαδή δάκρυα που βγαίνουν με πολύ πόνο. Δηλαδή δάκρυα που είναι δύσκολα, δεν βγαίνουν εύκολα. Μερικοί τα κρύσουν έτσι αμέσως. Αλλά μερικά δάκρυα που είναι πολύ δύσκολα, με πολύ πόνο και δυσκολία, όχι πως είναι ο άνθρωπος σκληροκάρδιος, αλλά είναι που λέμε καρδιακά δάκρυα. Δεν είναι του συναισθήματος, είναι της κατανίκησης, είναι της αγάπης του Θεού. Και με αυτή την κατάσταση και την προσευχή, σιγά σιγά η Παναγία μας πληροφορεί ενδόμηχα μέσα στο βάθος του νόους, ότι αυτή είναι η θέση του ουρανού για μας. Οπότε ο άνθρωπος δεν απελπίζεται, ανασκουμπώνεται που λέμε στην απλή μας διατύπωση και αρχίζει πλέον και να συντάσσει δυνάμεις για να κάνει περισσότερο αγώνα. Τελικά στο πνευματικό μας αγώνα η Παναγία μας είναι αυτή που προπορεύεται χάρην ημών, συμπορεύεται μαζί μας και στο τέλος μας επικυρώνει και την νίκη. Οπότε εκ της εμπειρίας ονομάστηκε στρατηγός και μάλιστα υπέρμαχος στρατηγός. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση, έχει περάσει και η ώρα και... Αν και βέβαια πολλοί δεν θέλουν να κοιμηθούν ή κοιμούνται λιγότερα, αξίζει, πολλοί βέβαια δεν κοιμούνται και καθόλου, γιατί αξίζει κάποιο δώρο έτσι στην Παναγία μας, κάτι να κάνει κανείς, τουλάχιστον στην γιορτή της, γιατί τώρα είναι η πραγματική της γιορτή. Αν θα ήταν πιο πολύ στα αεροσόλυμα, ένας βέβαια αριθμός πολύ μεγάλος βρίσκεται εκεί, στη Γεστημανή και σε πολλά άλλα μέρη, στη Ναζαρέτ, οπουδήποτε η Παναγία παρέμεινε, εκεί είναι κάτι το συγκλονιστικό, που παραμένουν όλοι άφωνοι για την ευλάβεια που δεικνύουν οι Ορθόδοξοι, οι απαναχού της γης προς το πρόσωπο της Παναγίας μας. Και μέσα από όλη αυτή την, αυτό το μεγαλείο, αυτή την πανδησία και τη μεσταγωγία, υπάρχουν οι φωνές των αιρετικών, των παπικών, που επιμένουν πως η Παναγία μας δεν ετάφησε στη Γεστημανία αλλά στην Έφεσο. Αυτό το να σκοτώνει κανείς την αλήθεια τόσο πολύ φαρμακερά, τόσο πολύ δυνατά, φυσικά για σκοπό χρημάτων, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, είναι θα λέγαμε το λιγότερο μία μεγάλη βλασφημία στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Αφού όλοι γνωρίζουμε ανά τους αιώνες, από τους Αγίους Αποστόλους, που είναι και στα κείμενα και γραμμένο, ότι στη Γεστημανία είναι ο τάφος της. Μα υπάρχει και ο ναός της Παναγίας μας. Εκεί ακόμη και οι παπικοί έχουν κάτι. Και όμως για λόγους οικονομικούς μεταθέτουν και αυτό ξέρετε έχει μεγάλη πέραση. Πηγαίνουν πολλοί στην Έφεσο για να προσκυνήσουν το λεγόμενο τάφο της Παναγίας μας. Μάλιστα μια χρονιά είχα πάει και εγώ, το 1994 ήτανε, να πάω να δούμε που περιέργεται με άλλους πατέρες του όρους, πού είναι ο τάφος της Παναγίας στην Έβεσο, αν δεν σου παρεμβέσεως. Να δούμε τι γίνεται, τι μαγειρεύουν εκεί πέρα οι παπικοί με τους Τούρκους. Και τελικά πηγαίνει κανείς και βλέπει κάτι και λέγει, ότι από οποιοδήποτε έμενε αυτό, μα είναι δυνατόν στην σημερινή εποχή να σκέφτονται τόσο υποδιέστερα, τόσο χαμηλά, τόσο να προσβάλλουν τη δική τους νοημοσύνη, τόσο χαμηλά. Είναι δυνατόν. Αυτοί είναι που θα τιμήσουν την Παναγία μας με τη μαριλατρία τους και να την τιμήσουν, να την θεώσουν και να ψεύδονται τόσο πολύ ασύστολα.
πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε καθόλου. Να σας ρωτήσω κάτι. Η αγάπη είναι ένα συνέστημα. Είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή η χαρά, η λύπη, η στεναχώρια, η ευτυχία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Ως αγάπη είναι το μεγαλύτερο. Έχουμε δύο είδων αγάπες, την φυσιολογική, την βιολογική και την πνευματική. Δηλαδή αγαπώ, έτσι δεν είναι, ναι. Αλλά εμπαθώς. Πώς το ξέρω, μα δεν είμαι απαθής. Εμπαθώς, δηλαδή ατελώς. Γι' αυτό λένε ότι και εγνώσιμο. Η μεγάλη αγάπη σκοτώνει που λένε. Εγνώσιμο. Κάπου, ναι. Αυτό πώς θα το αναλύσουμε? Εάν δεν προσέξουμε, αυτή η αγάπη θα καταλήξει σε πειρασμό. Εάν δεν προσέξουμε και συζητώμεθα στις λεγόμενες αγάπες, θα βγάλουμε την αγαπολογία στο τέλος. Θα καταλήξει σε πειρασμό. Ένα ζεύγος, εάν έχει μόνο την αγάπη, την ατελή αυτή αγάπη, θα καταλήξει σε χωρισμό. Είναι αδύνατο. Θα σωθεί το λάδι και θα σβήσουν τα κατελάκια. Όπως είμαι. Ανεξάρτητα με τους λόγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει αυτή η αγάπη να εμβολιαστεί, να γίνει πιο ανώτερη και να γίνει πνευματική. Αγία και απαθής. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο καθένας, αλλά πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός. Δεν θα αρκεστεί κανείς στο φυσικό συνέστημα, το ανθρώπινο, που το έχουμε όλοι μας. Δεν αρκεί αυτό για κάτι ισόβιο και μάλιστα και για κάτι αιώνιο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα. Οπότε, από όλες τις αρετές, εφόσον είναι αυτή η πιο μεγάλη η αγάπη, αυτή μάλιστα θα πρέπει να την ασφαλίσουμε για να την κάνουμε πολύ πιο πνευματική από την φυσική μας. Τόσο για να επιβιώσουμε κι εμείς, αλλά και για να σωθούμε. Να ρωτήσω από τον Γύροντα. Παρακαλώ. Όταν ψέλνουμε το υπερμάχο στρατηγή. Στρατηγό. Η φράση υπερμάχο στρατηγή αντιπροσωπεύει την πανηγύρια μας. Ναι. Λέμε ότι υπερμάχο στρατηγό, κόμμα τα νικητήρια. Δηλαδή τα νικητήρια πάμε να τα αποδίδουμε στην στρατηγό, την Παναγία που είναι υπέρμαχος, που είναι η αίτητος. Διότι αυτή πάντοτε μας βοηθεί στον αόρατο πόλεμο, κατά των διαβόλων, κατά των δαιμόνων, κατά των λογισμών, κατά της αμαρτίας. Εδώ το έχει υποσχεθεί ότι θα προπορεύουμε εφόρους ζωής και θα τους βοηθώ. Θα τους φωτίζω το νου να αντιλαμβάνουν τους λογισμούς των δαιμόνων, να τους ξεχωρίζουν και να τους θεραπεύουν. Αρκεί να διάγουν μοναχικός, με πείρημα μοναχικός. Όχι να είναι δεδημένοι ως μοναχοί, αυτό δεν φτάνει μόνο για την Παναγία μας. Συζητείται και κάτι περισσότερο. Δηλαδή η ίδια η εμπειρία των πατέρων την ονόμασε στρατηγό. Πνευματική στρατηγό, διότι ο βασιλεύς είναι ο Χριστός. Από τα αναρρύθμιτα θαύματα, τα αναρρύθμιτα όμως θαύματα της Παναγίας μας, να σας πω ένα. Ίσως να το γνωρίζετε βέβαια, αλλά έτσι, να με συγχωρέσει να το πω με πολύ λίγα λόγια. Ήταν ένας απλός μοναχός που είχε πολύ ευλάβεια στην Παναγία μας και της παρακαλούσε κάθε βράδυ στο κομμουσίνι του, στο κελάκι του και της έλεγε το εξής αίτημα: Παναγία μου, αξίωσέ με να σε ειδώ μία φορά και να τυφλωθώ από τον ένα μου οφθαλμό. Πραγματικά κάποια φορά στην ακολουθία του, στο κελάκι του, η Παναγία μας εμφανίστηκε ολόλαμπρη, πάμφωτη, τον ευλόγησε και έγινε πάλι άφαντη. Τόσο πολύ ο μοναχός αναπάστηκε, τόσο πολύ ευωδία στο κελάκι του, μετά πρέπει να διαπίστωσε ότι ήταν μονοφθαλμός. Δηλαδή, εφαρμόστηκε η συμφωνία με την Παναγία μας. Πέρασε λίγος καιρός και ο μοναχός ξαναεπιμένει και λέγει: Παναγία μου, σε παρακαλώ, ήταν τόσο ωραίο αυτό που είδα. Θέλω ακόμη μια φορά να σε ξαναδώ και δέχομαι να χάσω και τον άλλο μου οφθαλμό.
Και επέμενε, επέμενε, επέμενε. Πέρασε καιρός και η Παναγία δεν εμφανιζόταν. Επέμενε όμως αυτός. Και δέχομαι ευχαρίστω να χάσω και τον άλλο μου θαλμό και να μείνω μια ζωή ολότυφλος. Ακίνησε εδώ ακόμη μια φορά. Ήταν τόσο πολύ ωραία αυτή η Πανδεσία η Ουράνιος. Και η Παναγία μου στη δεύτερη φορά ξαναεμφανίστηκε πάλι. Με χαρά τον ευλόγησε και έγινε πάλι άφαντος. Αλλά τι διαπίστωσε ο μοναχός. Πώς θεραπεύτηκε και ο άλλος οφθαλμός του. Δεν το περίμενε κάτι τέτοιο, ούτε το πίστευε. Όχι πως δεν πίστευε στο θαύμα, αλλά ήταν ανάγκη να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αυτός ήταν πεπισμένος και είχε ετοιμαστεί για να υποδειχθεί την ολοκληρωμένη τύφλωση, διότι είχε προηγηθεί το πρώτο πείραμα. Ήταν μόνο οφθαλμός. Η Παναγία μας όμως δεν θέλησε να το λυπήσει περισσότερο, διότι εάν έλεγε ο τυφλός, πλέον Παναγία μου θέλω να σε δω ακόμη μια φορά. Τι πρέπει να κάνει τότε. Θα μπορούσε να πει η Παναγία μου, ξέρεις δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Πω, είναι δυνατόν. Αυτό το λέγω διότι υπήρξε ένας τυφλός ο οποίος έβλεπε την Παναγία μας. Πώς. Με τα μάτια της ψυχής. Όταν οι ουράνιοι επισκέπτες μας, τόσο οι άγγελοι, όσο και οι άγιοι, που όσο μάλλον η Παναγία μας, επισκέπτονται εδώ στην γη, αυτό το όργανο που βλέπει αυτούς λέγεται νους. Δεν λέγεται βολβός του σωματικού οφθαλμού, επομένως μπορούν και αυτοί να δούνε και οι σωματικά τυφλοί. Βέβαια, όταν κανείς βλέπει βιολογικά σωματικά, την Παναγία μας θα την δει μέσω του νοός που είναι φωτισμένος με το Πνεύμα του Άγιον δια του σωματικού οφθαλμού. Αν όμως ο σωματικός οφθαλμός είναι τυφλός, αυτό δεν εμποδίζει καθόλου την όραση της Παναγίας ή των Αγγέλων. Διότι δια Πνεύματος Αγίου βλέπουνε. Και οι σωματικά τυφλοί. Όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το άκτιστο φως φαίνεται από το νου. Και ο νους είναι αυτό το μάτι της ψυχής που βλέπει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι και οι σωματικά τυφλοί, οι προχωρημένοι και απαθείς, μπορούν να δούνε. Δηλαδή δεν είναι όρος απαραίτητος ότι επειδή βλέπω θα δω το φως. Δεν είναι αυτό το βοήθημα. Το μυστικό είναι η καθαρότηση της καρδίας και του νους. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται. Δεν είπε μακάρι βλέποντας σωματικά ότι αυτοί θα δουν το Θεό με τα σωματικά μάτια. Είναι κάποιο άλλο όργανο, πιο βαθύτερο, πιο μυστικό, το οποίο και βλέπει. Εδώ βλέπετε οι ουράνιοι άγγελοι που δεν έχουν ούτε σώμα ούτε και ψυχή. Είναι μόνο νόες. Και είναι πολυόφθαλμοι νόες. Ειδικά τα χερουβίμ είναι αναρρύθμιτα μάτια. Πάρα πολλά μάτια. Με την έννοια ότι έχουν τόση χάρη στο νου τους, στον αγγελικό νου τους, που εμείς το μεταφράζουμε πάρα πολλούς οφθαλμούς, δηλαδή βλέπουν τόσο πολύ ουράνια φωτοχυσία. Με το ένα μάτι βλέπουμε αυτό το φως. Όταν έχουμε δυο μάτια βλέπουμε το διπλάσιο φως, έτσι δεν είναι. Αν έχουμε τρία μάτια θα βλέπουμε το τριπλάσιο φως. Αν πάμε σε ένα πλανήτη που έχει δύο-τρεις ηλίους, θα βλέπουμε το τριπλάσιο φωτισμό. Αν είναι κανείς δυνατόν να αντέξει τέτοια φωτοχυσία. Έτσι λοιπόν τα χεροβήμ με τα να εικονίζουν, να τα λέμε πολυόφθαλμα, φανταστείτε τι φωτισμό άκτιστο δέχονται από τον Χριστό μας. Γι' αυτό και είναι ανώτατα. Σεραφείμ, χεροβήμ και οι θρόνοι. Αυτά τα ολίγα να μας σκεπάζει η Παναγία μας και να μας χαρίσει κατά την καρδία μας ό,τι θέλουμε. Αρκεί να αναπαυθεί από το αίτημά μας και τα αιτήματά μας βεβαίως. Και φυσικά να δώσει και άλλη παράτηση ζωής μετανοίας σε εμάς και ειρήνη στον κόσμο και ανάνυψη στους ανθρώπους, να την γνωρίσουν όλοι. Δεν θα ξεχάσουμε, δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχάσει την προσευχή του Αγίου Σιλουανού του Αγιορείτου που έκαμνε εκτενέστατη προσευχή, ώρες. Μετά δακρύων πολλών, μετά από κομμωσίνια και μετάνοιες και παρακαλούσε για όλους τους λαούς της γης που δεν είναι ορθόδοξοι.
Φανταστείτε τι προσευχή έκανε για τους Ορθοδόξους και τους Αγιορείτες. Και τους έλεγε: «Θέλω, Κύριε, να σε γνωρίσω πάντες οι λαοί της γης δια πνεύματός του Αγίου». Δηλαδή να γίνουν όλοι οι λαοί της γης Ορθόδοξοι. Πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, μετά την Δευτέρα Παρουσία. Αυτά. Καλή ξεκούραση σε όλους.